βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να υπερασπιστούμε το ίδιο αίτημα του συναδέλφου του κ. Γιακουμάδου για συνταξιοδότηση. Τα γραμμάζια της γραφειοκρατίας, τα οποία επικαλούνται η κυρία Διευθύντρια και διάφοροι, οι οποίοι δεν θέλουν να δώσουν τη σύνταξη, μας βρίσκουν αδιάφοροι. Ο Σπύρος ο Γιακουμέλος δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια στην Ένωση και πρέπει να συνταξιοδοτηθεί. Όμως το αστικό κράτος, το κράτος που δίνει, που μπουκώνει στην κυριολεξία με εκατομμύρια τους καπιταλιστές, τα μονοπόλια, το μεγάλο κεφάλαιο, δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει για να συνταξιοδοτηθεί ο εργάτης που παρήγαγε όλο αυτό το πλούτο. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη εργοδοσία, δηλαδή η Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε από τις κρατήσεις και από τον υδρότα χιλιάδων αγροτών του νομού Ηλίας, ξεπουλάει στην κυριολεξία πάλι στους δικούς τους, στους μεγαλοκαρχαρίες, καπιταλιστές, ντόπιους ή μεγαλύτερους, την περιουσία της. Και δεν διαθέτει, δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της, ίβρυση προσχήματα για να συνταξιοδοτηθεί ο συνάδελφος. Δεν μας ενδιαφέρουν τα διάφορα γραφειοκρατικά. Μας ενδιαφέρει να συνταξιοδοτηθεί ο άνθρωπος που επί 40 χρόνια έχει εργαστεί. Τα υπόλοιπα είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο.